Κουβεντιάζαμε για την καθαρότητα των βουνών μας, για τους δρόμους, για τη μαλωτήρα, για τα προβλήματα και αρχίσαμε όλοι και ευαισθητοποιηθήκαμε στο θέμα να μείνουν καθαρά, να μείνουν όσοι έχουν και τα βάλαμε σε ένα κάδρο του σαλονιού της καρδιάς μας. Μετά 30 χρόνια, μετά 32 χρόνια καλούμαστε πάλι να τα προστατεύσουμε. Αυτή τη στιγμή έναντι μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Ο αποκόρονας είναι εδώ ενωμένος μία γροθιά και θα δώσει το ηχητικό παρόν και σήμερα και στο μέλλον και όποτε χρειαστεί μαζί με το Δήμο Σφακίων, μαζί με την Περιφέρεια, μαζί με όλο τον νομό Χανίων για να αποτρέψουμε αυτό που επιχειρείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και πάλι. Είπαμε και η Περιφέρεια. Καλό το Δήμαρχο να κάνει ένα καλωσόρισμα και μετά όποιος θέλει να τοποθετηθεί μπορεί να μου το δηλώσει. Έχουμε ανοίξει μια κατάσταση ομιλητών για να ακουστούν όσο το δυνατόν πιο πολλές απόψεις. Όχι. Εσείς είστε εξ οφίτσιο. Ο αποκόρονας είναι εδώ, είναι ενωμένος, είναι δυνατός και δεν φοβάται τίποτα. Στέλνουμε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η οργή λαού, οργή Θεού. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτή, συνάδελφοι από την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Άγιοι Πατέρες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, με την παρουσία σας με κατασκηνήσατε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω όμως να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ξεχωριστό ευχαριστώ σε έναν δικό μας άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που νομίζουμε όλοι ότι όλα είναι αυτονόητα, όμως δεν είναι αυτονόητα. Στο Μητροπολίτη μας, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κοινωνίας και Απομονώνουμε τον κύριο Δαμασκηνό. Που με τη δική του ξεχωριστή παρουσία δίνει ξεχωριστό χρώμα, χρειά και νόημα στον αγώνα τον οποίο μόλις τώρα ξεκινάμε. Η κάθε γενιά έρχεται η ώρα που γράφει τη δική της ιστορία. Και η δική μας γενιά ήρθε η ώρα να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Καθόμαστε εδώ, ακριβώς πίσω μας είναι το μνημείο της μάχης της Κρήτης, το οποίο το έστησε ο ξεχωριστός, ο μακαριστός Ειρηναίος Γαλανάκης, ο οποίος κοιτάζει από απέναντι εμάς, τους επόμενους από αυτόν και χαίρεται από ψηλά που μας βλέπει ενωμένους και δυνατούς. Πιστέψτε με, αυτός ο αγώνας ο οποίος ξεκινά είναι και ηθικός και τίμιος. Και ήρθε η ώρα τούτη τη στιγμή να γράψουμε εμείς τη δική μας ιστορία. Είμαστε υποχρεωμένοι έναντι των προγόνων μας, είμαστε υποχρεωμένοι όμως και έναντι των επερχόμενων γενεών. Τουλάχιστον, αν τι άλλο, να το παραδώσουμε όπως το παραλάβαμε. Για φανταστείτε, να έχουμε από τη μια άκρα τα αποκόρωνα αυτά 300 μέχρι τα Δράμια, να σουβλίζομαι τον αποκόρωνα με πυλώνες, με την υπερψηλή τάση μεταφοράς ρεύματος 150 kV και άλλη μία από τον Αλμυρό να την πάμε μέχρι την Ήμπρο και να διασχίζει πιο σημείο το κλίμα. Εκεί που έγινε η πρώτη συνάθρηση των επαναστατών που έφερε την απελευθέρωση της αυτονόμησης και στη συνέχεια την απελευθέρωση Κρήτη και την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Ποιο είναι το χρέος το δικό μας?
Σας καλώ λοιπόν για άλλη μια φορά σε οποιοδήποτε κάλεσμα και αν κάνουμε, γιατί ο αγώνας μόλις όπως προείπα ξεκινά, να προστατεύσουμε τα βουνά μας, τη φύση μας, την ιστορία μας, τα βιώματά μας, να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών μας. Εμείς σε συνεργασία με την περιφέρεια ξεκινήσαμε και κάνουμε φυσιολογικές διαδρομές στη Μαδάρα. Σε συνεργασία με την περιφέρεια ξεκινάμε να αναδείξουμε τα σπηλαιοβάραρθα. Ηρωικοί οι συνδημότες μας επενδύουν στα ορεινά του νομού, του αποκόρωνα. Και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει εάν αυτό περάσει σε 30 χρόνια. Μας είπαν ότι πολύ ψηλά έχουμε βάλει το πύχη. Εμείς λέμε ότι ο πύχης ανεβήκε πιο ψηλά από τον Ψηρολίκη. Μας λένε ότι ο αγώνας που ξεκινά είναι άνισος. Μα κανένας αγώνας δεν κερδίζεται αν δεν δοθεί. Μας λένε και μας απειλούν τα διαδίκτυα. Δεν μας πιάνει τίποτα και ξέρετε γιατί. Γιατί την δύναμη το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος αποκορώνουν την αντλή από εσάς. Γιατί η δύναμή μας είναι η αγάπη μας για τον τόπο μας και οι άνθρωποι του. Μείνετε δίπλα μας. Και να ξέρετε ότι έχουμε δώσει ένα όρκο τιμής όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όποιος λακίσει από αυτή την προσπάθεια θα στιγματιστεί στην ιστορία αυτού του τόπου. Εάν δεν εισακουστούμε, εμείς θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και να ξέρετε ότι εκεί θα ζητήσουμε να είμαστε συνοδοιπόροι με την περιφέρεια, με την αντιπεριφέρεια, να συνυπογράψουμε μαζί την αίτηση ακύρωσης και αναστολής. Θα ζητήσουμε από όλους τους βουλευτές να συνυπογράψουν και όσοι δεν είναι σήμερα εδώ θα πρέπει να δώσουν και εκείνοι το δικό τους μήνυμα ότι είναι μαζί μας. Εμείς δεν λέμε όλοι να είστε μαζί μας, αλλά όποιοι δεν είναι μαζί μας να βγουν να το πούν για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Εγκατακλείδη. Σας παρακαλώ θερμά αυτή την ενότητα την οποία ξεκινήσαμε να την πάμε μέχρι τέλους. Μικροσκοπικότητες δεν μπορούν. Ατομικισμοί δεν μπορούν, ούτε εγωισμοί. Μια γροθιά και να είστε βέβαιοι ότι ο αγώνας θα κερδιθεί. Θα κερδιθεί γιατί είναι ενάντια στα συμφέροντα αυτού του τόπου που και υπέρ των ολίγων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Λέμε ότι θα είναι δεκαπλάσιο, λέει, το κόστος εάν πάμε με υπογειοποίηση. Και το ΤΕΕ μας λέει ότι μόλις 2-2,5 φορές είναι πάνω. Αλλά λέμε εμείς πάλι, προσμετράτε το κόστος με την ανθρώπινη ζωή και με τον βιασμό, συγγνώμη, για την έφραση του περιβάλλοντος. Ασφαλώς και όχι. Λέμε λοιπόν ένα μεγάλο όχι σε αυτό το ανοσιλούργημα το οποίο επιχειρείται να γίνει. Λέμε, είναι 3-2 δι. Η παλιά εθνική οδό, η ήδη υπάρχουσα νέα εθνική οδός, η υποχάραξη εθνική οδός, η υποθαλάσσια, 1.800 χιλιόμετρα θα έρθει από το Ισραήλ, θα πάει στην Κύπρο, θα έρθει στην Κρήτη, θα πάει στην Πελοπόννησο και μας μαράνε τα 100 χιλιόμετρα. Θα πέσει, λέει, η αύξηση του ρεύματος. Μα τι είναι αυτά που μας λέτε. Όσον αφορά την έκθεση του ΓΕΟΤΕΕ, όσοι δεν την έχουν δει, το καθήλυνα αρμόδιο όργανο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, παράδειγμα Κρήτης, έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτό και δικαιώνει τον αγώνα μας. Πρωτοφωνάξτε λοιπόν όλοι μαζί ένα μεγάλο όχι, το δικό μας όχι ενάντια στις επιβουλές του οποιοδήποτε κατακτητή, οικονομικού κατακτητή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας να έρθει να κάνει ένα χαιρετισμό. Thank you.
καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να πω καλό υπόλοιπο της Αγίας της Αρατοστής. Ίσως να ήταν καλύτερο να βρισκόμασταν σήμερα σε κάποιο άλλο σημείο, στους κατανοητικούς εστερνούς, από το να είμαστε εδώ. Όμως η προστασία του περιβάλλοντος είναι έργο επιτακτικό τόσο και για την Εκκλησία ακόμα, γιατί μπορεί κάποιοι να πούν, μα τι θέλετε εσείς οι κληρικοί σήμερα εδώ, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, ούτε πολιτικές σκοπιμότητες. Εκείνο το οποίο θέλουμε όμως είναι να τονίσουμε αυτό το οποίο η Εκκλησία μας από καιρό έχει διαδραματίσει και έχει αποφασίσει. 1η Σεπτεμβρίου το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει δεσπίσει να υπάρχει ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος και προσευχή για το περιβάλλον. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν σήμερα εδώ, στον χώρο που δόρισε στον αποκόρονα ο μακαριστός Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, ο παππούς της Κρήτης, όπως πολύ τον χαρακτηριστικά τον γνωρίζουμε, που αγωνίστηκε με τόλμη και παρησία για το φυσικό περιβάλλον, μεταφέροντας την εποχή μας τη γνήσια, ευαγγελική και πατερική αλήθεια. Η πρωτοφανής αυτή σύναξη έρχεται σήμερα να αποτρέψει την κατασκευή ενός έργου που θα καταστρέψει τον αποκόρονα και θα υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών του και των παιδιών μας γενικότερα, του κάθε ενός προσωπικά. Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει με μεταλλικούς πυλώνες υψηλής τάσης, οι οποίοι θα στερεωθούν στο έδαφος ανά 300 μέτρα, θα διαπερνούν το Δήμο από Κορώνου και θα συνδέουν τα Χανιά με τη Δαμάστα. Δηλαδή θα επεκταθεί και πέρα από τον Αποκόρονα, θα πάει και στον ομό Ρεθύμνης και σχεδόν στο Ηράκλειο. Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η διάλυση δρόμων πρόσβασης παλάτους 12 και πλέον μέτρων και κατάλληλων πλατιών περίπου 6 στρεμάτων. Ως τοπική εκκλησία, κλήρος και λαός συμμετέχουμε στην αγωνία σύσσωμου του Αποκόρονα και του λαού του και ζούμε και ζητούμε να σταματήσει αυτό το ανοσιούργημα που θα προκαλέσει αλλίωση και καταστροφή του περιβάλλοντος της Κρήτης και ιδιαίτερα του Αποκόρονα. Θα υποβαθμίσει τον τόπο μας, θα αλλοιώσει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου της περιοχής μας και το φυσικό κάλλος. Θα έχει επιπτώσεις στη δασική βλάστηση, θα επηρεάσει την χλωρίδα και την πανίδα του τόπου, θα επηρεάσει την ανάπτυξη και τον πρωτογενή τομέα οικονομίας που οι περισσότεροι άνθρωποι το αποκόρονα είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν πρωτογενή πλέον οικονομία και μπορούν να σταθούν στον τόπο τους και να μείνουν ως άνθρωποι και με αξιοπρέπεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Θα υποβαθμίσει και θα αλλοιώσει τις παραδοσιακές ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες όπως αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία και τόσα άλλα. Θα μετατρέψει την περιοχή μας σε κρανίου τόπο και θα επιφέρει αλλαγή στη χρήση της γης. Θα επηρεάσει την αισθητική του τοπίου με τους πυλώνες κοντά σε οικισμούς και θα θέσει σε κινδύνους την υγεία των κατοίκων με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Αναρωτιέμαι γιατί, εφόσον υπάρχουν τρόποι να μεταφερθεί το ρεύμα, υπόγεια ή υποθαλάσσια θα πρέπει να υποστεί μια τέτοια καταστροφή το περιβάλλον. Πρακτικές που σε άλλες χώρες έχουν πλέον υποβαθμιστεί και δεν χρησιμοποιούνται, έρχονται να εμφανιστούν στον τόπο μας ως πρόοδο, κάτι περίπου τελείως παράλογο. Ο φορέας υλοποίησης δεν έλαβε υπόψη του ούτε τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ούτε το πλήθος των μνημείων εκκλησιαστικών και μη, ούτε την παράδοση, ούτε την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Ούτε και φρόντισε να εξασφαλίσει τη συνένεση του Δήμου των ιδιοκτητών της γης και της τοπικής κοινωνίας. Αγαπητοί φίλοι, η εντολή του Θεού
στους πρωτόπλαστους και κατεπέκταση σε όλους τους ανθρώπους είναι «εργάζεστε και φυλάσσουν τον Παράδεισο». Οι έννοιες αυτές αναφέρονται στο δικαίωμα και στις υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι επιστάτης και φύλακας με υψηλό καθήκον την προφύλαξη, τη φροντίδα και τη συντήρηση της κτήσεως. Έχουμε τεράστια ευθύνη και υποχρέωση να προστατεύουμε το περιβάλλον μας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, καθώς στα 24 χρόνια που ήμουν ιερέας, τα 22 θα έχω διακονήσει στον Αποκόρονα. Χαίρομαι που σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, οι φορείς και ο λαός του Αποκόρονα είναι ενωμένοι και όλοι μαζί εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη πρωτοφανή καταστροφή και παρέμβαση στον Αποκόρονα. Ενωμένοι θα αγωνιστούμε να προστατεύσουμε την κληρονομιά που παραλάβαμε. Αυτή θα παραδώσουμε. Ό,τι παραλάβαμε θα παραδώσουμε. Έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας και στο μέλλον του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να μην πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο προσπαθούν να περάσουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι οικονομικά ίσως είναι ιστάμενοι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λογική και σεβασμό ούτε στο περιβάλλον ούτε στον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καλογερής. Ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Πολάκης. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλεισμένοι, φίλοι από τον Αποκόρονα, τα Σφακιά και όχι μόνο. Εγώ αυτή τη σημερινή συγκέντρωση, Δήμαρχε, τη βλέπω σαν συνέχεια τη συγκέντρωση που έκανε και ο Δήμος Σφακίων πριν λίγο καιρό, γιατί αυτά τα δύο έργα συνδέονται. Δηλαδή το έργο της γραμμής υψηλής τάσης που περνάει από το δυτικό μέχρι το ανατολικό άκρο του Αποκόρονα και οι τρεις σταθμοί παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στα τρία αιωλικά πάρκα των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σαφώς και συνδέονται. Η συγκεκριμένη χάραξη από τον Αποκόρονα έχει να κάνει με το ότι πρέπει και να κουμπώσει το ρεύμα που θα παραχθεί από τα τρία αιωλικά πάρκα σε Ασκήφου, Ύμπρο και Ασφέντου μέχρι τον Μανικά και τον Καλλικράτη που είναι τα τρία πάρκα που έχουν φτιαχτεί εκεί. Εγώ θέλω να πω, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος γιατί έχουν ακουστεί πολλά πράγματα και όμως πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πρώτον, η Κρήτη χρειάζεται γύρω στις 900 μεγαβατόρες ημερησίως. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και στο πικ της κατανάλωσης, δεν πάει πάνω από 950. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες που παράγουν σχεδόν 300 μεγαβατόρες, 280 κατέτοια. Άρα το στόχο του πάνω από 20%, 25% να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, σαν Κρήτη τον έχουμε πετύχει. Δεύτερο, αυτή η γραμμή, αυτό το καλώδιο, το μικρό καλώδιο, η πόλης, μπήκε για να συμπληρώνει το ρεύμα που χρειάζεται η Κρήτη. Αυτό ήταν ο καταρχήν σχεδιασμός. Να συμπληρώνει το έλλειμμα που υπήρχε από τις θερμικές μονάδες παραγωγής, να συμπληρώνεται από αυτό. Άρα και με το μικρό καλώδιο καλύπτουμε τις ανάγκες της Κρήτης. Το μεγάλο καλώδιο που συνδέει με την Αθήνα, το καλώδιο που θα έρθει πιθανά αν υλοποιηθεί το έργο αυτό από την περιοχή του Ισραήλ κλπ, δεν είναι για τις ανάγκες της Κρήτης γενικώς, είναι για να μεταφερθεί ρεύμα που παράγεται αλλού πρώτον, αν μιλάμε για την περιοχή του Ισραήλ κλπ. Και δεύτερον, για ρεύμα που θα παράγεται στην Κρήτη, αλλά όχι για τις ανάγκες της Κρήτης. Για να εξαχθεί.
Αυτό όμως, έτσι, θα μπορούσε κάποιος, εγώ το αρνείμαι από την αρχή μέχρι το τέλος και θα πω και συγκεκριμένα γιατί είχα και μια προϊστορία σαν δήμαρχος με αυτό. Θα μπορούσε να πει ότι αν υπήρχαν κάποια αντισταθμιστικά για τις κοινωνίες, αν φτιαχνόταν με τρόπους που να σέβονται το περιβάλλον κτλ., να μπούμε σε μια κουβέντα, γιατί ναι, πρέπει προοπτικά να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά η διαυτή απεξάρτηση που γίνεται τώρα με το φυσικό αέριο και με την ιδιωτικοποίηση της δεν είναι πολύ πιο ακριβό ρεύμα, πληρώνουμε και όχι πιο ακριβό. Πάμε όμως παρακάτω, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Εδώ αυτό που προτείνουν οι εταιρείες είναι 3%. Και 10% να προτείνουν στην καταστροφή που θα υπάρξει, αυτό δεν ισοσταθμίζεται. Δεν ισοσταθμίζεται. Διότι, προσέξτε, θα το πω πολύ χοντρά. Αν περάσει αυτή η γραμμή έτσι όπως λένε και αν γίνουν τα 3 αιωλικά πάρκα στα Σφακιά, οι 2 επαρχίες πρέπει να ξεχάσουν το μοντέλο της μεταπολιτευτικής ανάπτυξης που είχαν μέχρι σήμερα, που βασιζόταν σε 2 πυλώνες. Σε μια ισχυρή αγροτοκτηνοτροφία με λυσοκομεία, ελαιοπαραγωγή κτλ., που επιδοτήθηκε, στηρίχθηκε και έφερε εισόδημα σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου, και δεύτερο, στον τουρισμό. Αυτά τα δύο θα πάθουν ανεπανόρθωτα πλήγματα. Και θα πάθουν ανεπανόρθωτα πλήγματα γιατί με λυσοκομικό πεδίο και κτηνοτροφικό πεδίο θα μειωθούν πάρα πολύ. Οι δρόμοι που χρειάζονται για να διανοηγούν για τις ανεμογεννήτριες είναι 12 με 15 μέτρα φάρδος, γιατί μόνο έτσι μπορούν να μεταφερθούν τα πτερύγια των 150 μέτρων. Δεν θα υπάρχει θύμος στα βουνά, να το πω έτσι πολύ απλά, και βότανα και τα πάντα. Ούτε βοσκοτόπια για τα κοπάδια, αυτά που υπάρχουν σήμερα. Δεύτερον, φαντάζεστε να είστε στο Φραγκοκάστελο ή και εδώ, στα ελληνίζω το αποκόρονα και να βλέπεις από πάνω πυλώνες και δρόμους, αυλακωμένα τα βουνά και πυλώνες των 180 μέτρα ύψους. Γιατί είναι 105 ο πυλώνας και 150 οι στερωτές. Ποιος θα έρχεται εδώ για να βλέπει τις ανεμογεννήτριες να σβουρίζουνε. Να μην πιάσω τα άλλα και τις παρενέργειες άλλες. Εγώ πιάω την καταστροφή του μεταπολιτευτικού οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης. Άρα, η κοινωνία πρέπει να αντισταθεί και να αντισταθεί χοντρά, όπως έγινε και το 12, όταν είχαμε ένα αντίστοιχο σχέδιο εμείς στα Σφαγιά, που το αποκρούσαμε τότε με συγκεκριμένο τρόπο για την παραγωγή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Και να μην φτιαχτούν, δεν είναι να παίζουμε, να μην φτιαχτούν τα πάρκα στα Σφαγιά, είναι άλλο μοντέλο ανάπτυξη. Να αφήσουμε τον τόπο μας. Το ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτή η γραμμή, αν πρέπει να διασυνδεθεί για τις ανάγκες της Κρήτης, να περάσει είτε υπόγεια, είτε στο ίχνος του ΒΟΑΚ του Νέου, δίπλα που λένε, είτε και υποθαλάσσια. Και επίσης, θα μας πούν και οι εταιρείες που πιέζουν, και την Τέρνα μιλάω δηλαδή, η οποία πήρε και το ΒΟΑΚ, να μας πούν και οι εταιρείες οι οποίες δεν έδωσαν μία δραχμή για τη διασύνδεση, ενώ έπρεπε να δώσουν για τη διασύνδεση Κρήτης Αθήνας στο μεγάλο καλώδιο, από πού και πού ζητάνε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 95% της χωρητικότητας του καλωδίου για τη δική τους παραγωγή. Διότι οι ενεργειακές κοινότητες και οι δήμοι που θα μπορούσαν με μικρά τοπικά έργα, αν επιδοτούσαν για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες ή μικρής κλίμακας ανεμογεννήτριας με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και των κοινοτήτων που θα μπορούσαν να φτιαχτούν χωρίς βιασμό στο περιβάλλον, αλλά θα γύριζε όλο το όφελος στους δημότες. Και όχι εδώ. Και το ρεύμα ακριβότερο θα πληρώνουμε. Και τα βουνά μας θα καταστρέψουμε. Και κτηνοτροφία δεν θα έχουμε. Και έτσι οι τουρίστες θα ξυλώσουν. Και το ρεύμα θα πληρώνουμε ακριβότερο. Γιατί για να οικονομήσουν 3-4 εταιρείες οι οποίες έχουν δεσμεύσει το 95% της χωρητικότητας των καλωδίων. Μαζί σας με πράξεις και όχι λόγια μέχρι τέλους. Και εδώ και στα Σφακιά και σε όποια άλλη περιοχή της Κρήτης σηκώσει και πρέπει να σηκώσει ανάστημα. Γιατί με αυτή την εικόνα και τη σύνθεση που βλέπω εδώ σήμερα, αυτά τα έργα δεν θα περάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πολάκη. Ο Δήμαρχος Σφακίων, ο κύριος Ζερβόλ, να κάνει ένα χαιρετισμό. Να τονίσω ότι έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο επίσημα να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σφακίων θα μας τα πει και ο Δήμαρχος. Καλησπέρα. Σεβασμιότατε, κύριε συνάδελφε συναυτοδιοίκητη ή πρώτη δεύτερο βαθμού, κύριε εκπρόσωπο φορέων, φίλε και φίλοι. Σε συνέχεια τη δυναμική κινητοποίηση που έλαβε χώρα
στο διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο στα ΣΥΦΟΥ, όπου ήταν παρόντες και οι φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, όπως σοφά ανέφερε και ο Μητροπολίτης μας, διότι σε περίπτωση που υλοποιηθούν αυτά τα φαραωνικά έργα στην περιοχή μας, θα έχουμε ένα άλλο τοπίο. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Σεριά και ζω στα Σεριά. Στις περιοχές που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν αιωλικά πάρκα, θα χρειαστεί να γίνουν τεράστια έργα με διανοίξεις οδών και στη συνέχεια τοποθέτηση, όπως ανέφερε και ο Παύλος Πολάκης, με συγκεκριμένα στοιχεία πυλώνων, ανεμογεννητριών, και αυτό θα αλλάξει τελείως το φυσικό μας περιβάλλον, τελείως τον οριζοντά μας. Φαντάζεστε στους σκισμούς Ασκήφου, Ήμπρο, Ασπέντου, Καλλικράτη, στην ορεινή σκαλωτή στον οποίο μανικά, να έχουμε στον οριζοντά μας αυτά τα φαραωνικά έργα. Εκεί έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές κατοίκων. Εκεί συνεχίζουν και δημιουργούν και διαβιούν. Εκεί σχεδιάζουμε σαν Δήμος να έχουμε μια ήπια τουριστική ανάπτυξη πέραν του πρωτογενή τομέα που δραστηριοποιείται ο πληθυσμός μας, με δράσεις όπως είναι διάνοιξη μονοπατιών, ανάδειξη του φυσιολατρικού, περιπατικού τουρισμού. Όλα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον αυτά τα έργα κατασκευαστούν στα Σαγκιά. Και σε κάθε περίπτωση, αν αυτά κατασκευαστούν, δεν θα μπορεί πλέον, εκτός την αλλαγή του κριτικού τοπίου, εκτός τις ανεπανόρθωτες ζημιές που θα έχουμε στη Φλωρίδα και στην πανίδα μας, δεν θα μπορούν πλέον και οι κάτοικοι μας να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Θεωρώ χρέος μας, χρέος όλων μας, να παραδώσουμε το φυσικό μας πλούτο όπως το παραλάβαμε και στα παιδιά μας στις επόμενες γενιές. Αυτό, για να υλοποιηθεί, θα πρέπει να αποτρέψουμε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Ο αγώνας είναι κοινός και βλέποντας σήμερα όλη αυτή την παρουσία εδώ, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι χαμένος. Είμαστε μαζί, θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, γιατί εγώ αναφέρθηκα ιδιαίτερα στα Σαγκιά, στις εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται, αλλά και η γραμμή που μπορεί να είναι χρήσιμη να εξυπηρετήσει κάποια μεταφορά, σίγουρα μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να λιώσει το περιβάλλον. Οπότε, φίλε Δήμαρχε, είμαστε μαζί. Ξεκινήσαμε μαζί και στην πρώτη δυναμική συγκέντρωση είμαστε μαζί. Παλαιότερα στο Δήμο Σφακίων έχουμε πάρει ανάλογες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες το 12 και το 15. Έτσι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε, διότι αυτό επιτάσσει κοινωνία. Αυτό επιτάσσει ιστορία μας, να προστατεύσουμε τον τόπο μας και να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές όπως και εμείς το παραλάβαμε. Είναι χρέος μας. Και γι' αυτό συνεχίζουμε όλοι μαζί και σε αυτή την προσπάθεια θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι τέλους δυναμικά όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζομαι τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημαντηράκη, και τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, που έφτασαν μόλις τώρα. Θα σας καλέσω μετά να κάνετε ένα χαιρετισμό. Πάρτε μια ανάσα τώρα από το δρόμο. Όπως και ο Δήμος Φακίων, έτσι και ο Δήμος Αποκορώνου, στο θέμα αυτό είναι μια γροθιά, ο Μονοή. Και αγωνίζεται συλλογικά. Γι' αυτό θα καλέσω, θα μου επιτρέψετε να καλέσω τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Δήμου Αποκορώνου να κάνουν ένα μικρό χαιρετισμό για να δηλωθεί αυτή η σύμπνοια και από το σημερινό βήμα. Ελάτε, κύριε Πουκλινέ. Κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε, κύριε Δημάρχη, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειακή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Χαίρομαι ειλικρινά για την ανθρώπινη προσέλευσή σας, τόσο σημαντική για τον τόπο μας ώρα. Μεγάλη σημασία η σημερινή συγκέντρωση για το μέλλον του Αποκόρωνα που θα γράψει η ιστορία. Όλοι μαζικά σήμερα διατρανώνουμε το ανάστημά μας και λέμε όχι σε αυτούς που σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς. Δεν θα αφήσουμε κανένα να διακυρεύσει το μέλλον των παιδιών μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να καταστρέψει το απείρου κάλους, φυσιολατρικό τοπίο της επαρχίας μας. Η υγεία μας είναι πάνω από όλους και από όλα. Σκεφτείτε ότι στο χώρο που βρισκόμαστε τούτη εδώ την ώρα, σε λίγο καιρό θα ταινίζουν τα λευκά όρη μας και στη ρίζα τους θα βλέπουμε υπέργειους πυλώνες του ΑΔΜΙΕ. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, αλλά όχι με έργα τα οποία θα είναι εις βάρος ποιότητας ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από το διάλογο θα βρεθεί καταλληλότερη λύση για όλους. Κλείνοντας, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω από πλευράς μου όλους σας που ήρθατε σήμερα εδώ, δείχνοντας την αγάπη για τον τόπο σας. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα το μήνυμα δόθηκε σε όλους τους αρμοδίους. Ενωμένοι θα πετύχουμε πολλά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Γήπαρης. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίες και κύριοι αποκορονιώτες και αποκορονιώτισες που κοσμείτε με τη μεγάλη και πολύ μεγάλη παρουσία σας την πολύ σημαντική σημερινή εκδήλωση και εκδήλωση που έχει ένα πάρα πολύ συμβολικό και πολύ σπουδαίο ρόλο. Ίσως θα έπρεπε, γνωρίζοντας την σημερινή μάζοξη, να έχω κάτσει να γράψω ένα φιλολογικό όμορφο κείμενο να σας εντυπωσιάσω σήμερα. Όμως προτίμησα να πω δύο κουβέντες από καρδιάς. Φίλες και φίλοι, το περιβάλλον είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Είναι μια υπόθεση και έχει τέτοια μεγάλη σπουδαιότητα που πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Να το δώσουμε και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, αν όχι καλύτερο τουλάχιστον όπως είναι σήμερα. Να μην αφήσουμε σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό που πάει να γίνει στην επαρχία Αποκορώνου και όχι μόνο. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ο Δήμαρχος Φακίων, ο Σεβασμιότατος και άλλοι φορείς είναι δίπλα μας, γιατί ο Δήμαρχος και εμείς όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε αποφασισμένοι μία γροθιά να το πάμε μέχρι τέρμα. Και το τέρμα είναι να μην γίνει το έργο όπως το σχεδιάζουν. Το έργο ίσως να χρειάζεται και να είναι έργο πνοής για την Κρήτη, αλλά ο τρόπος που θέλουν να το κάνουν είναι αυτός ο οποίος δεν διεκρίνεται. Είπα προηγουμένως, εμείς δεν ξέραμε απολύτως τίποτα. Κάποιοι ίσως να γνώριζαν, ίσως να μην γνώριζαν. Έχουμε όμως την πεποίθηση ότι δεν είναι δυνατόν οι καθήν αρμόδιοι τετραετίες ολόκληρες να μην ξέρανε τι μαγειρεύεται. Εμείς λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε προαπροόπτου και μπροστά σε μια κατάσταση η οποία προσπαθούν κάποιοι να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Σήμερα είναι η ώρα της αλήθειας. Παρουσία σας, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και ποιος είναι με ποιο. Φίλες και φίλοι, ο ΑΔΜΙΕ που προηγουμένως που αναφέρθηκε είναι εργολάβος. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα στοιχίσει το έργο. Ο ΑΔΜΙΕ πληρώνεται για αυτό που θα κάνει, για αυτή τη σύνδεση. Όπως είπε και ο κύριος βουλευτής προηγουμένως, πρέπει όμως να γίνει από εκεί και κάποιες φωνές λένε ότι ξέρεις θα στοιχίσει παραπάνω, ξέρεις δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο, δεν θα λειτουργήσει το ρεύμα, γίνει από εδώ, γίνει από εκεί κτλ. Όλες αυτές οι προφάσεις τίνουν για να γίνει όπως το έχουν σχεδιάσει και να κουμπώσουν οι ανεμογεννήτριες των Σφακιών πάνω στη μεταφορά την υπαίδεια. Ακόμα εγώ θα το έχουμε πει πολλές φορές ότι εκτός τις άλλες περιπτώσεις τις οποίες ακούσατε από τους προαναλύσαντες, είναι και η περίπτωση στο ήδη υπάρχον δίκτυο
με μια βελτίωση να καρφούν, να ενσωματωθούν και το έργο πάει να γίνει τώρα. Προσπαθούν λοιπόν να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να γίνει κτλ. Εγώ χαίρομαι που για όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, θα περίμενα να είναι και όλοι οι βουλευτές μας εδώ. Βεβαίως δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω γιατί απουσιάζουν, γιατί μπορεί κάποιος να είναι άρρωστος, μπορεί να έχει αρμοδιότητες σε κάποιες επιτροπές στη Βουλή εδώ πέρα. Όμως εγώ και σε όποιαν εκδήλωση παρευρίσκομαι, έστω και ενός μικρού συλλόγου, όταν απουσιάζουν οι καθήν αρμόδιοι, στέλνουν μηνύματα και χαιρετισμούς. Δεν βλέπω να έχει στείλει κανείς τίποτα σήμερα εδώ. Γιατί πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να ξέρετε κι εσείς επακριβώς τη γνώμη του καθενός μας. Φίλες και φίλοι, τούτο τον τόπο κάποιοι άλλοι μας τον παραδώσανε. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όλα είναι αποτελέσματα αγώνων και θυσιών. Και η δημοκρατία και η ελεύθερη και συγκροτημένη πολιτεία που σήμερα εμείς απλόχερα απολαμβάνουμε είναι αποτέλεσμα αγώνων και θυσιών. Αγώνων εκείνων των ανθρώπων που μας παρέδωσαν αυτό το υγιές και ωραίο περιβάλλον. Σεβασμό λοιπόν στους προγόνους μας, σεβασμό στα παιδιά μας, σεβασμό στα εγγόνια μας. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποτρέψουμε το έργο να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο μας το σεβίρουν. Να γίνει με κάποιον άλλο. Έχουμε λύσει, το έχουμε πει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κύπαρη να έρθει ο κύριος Μελισσάκης να κάνει ένα ερώτημα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, την καλησπέρα μου. Χαίρομαι που γέμισε η πλατεία. Σημαίνει ότι είμαστε ενεργοί πολίτες, ότι δεν μένουμε απλοί θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Δεν δεχόμαστε μυρολατρικά αυτά που ετοιμάζουν για μας χωρίς εμάς. Να το έχουμε ξεκάθαρο ότι ο ΑΔΜΗ ΑΕ είναι μια εταιρεία που ανήκει 49% σε ιδιώτες, είναι ξένα κεφάλαια, έχουν επενδύσει και έχουν ένα και μοναδικό κριτήριο, να αυξήσουν την κερδοφορία της επένδυσής τους. Ο ΑΔΜΗ λειτουργεί με τη λογική κόστος-όφελος, με αποτέλεσμα να μην υδρώνει το αυτί του αν καταστρέψει το περιβάλλον, αν θέσει την υγεία, τον κατοίκωμα, το χωριό της Ρίζας σε κίνδυνο με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που όλοι γνωρίζουμε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πυροδοτούν τα αυτοάνωσα, δημιουργούν αυτισμό πολλές φορές σε παιδιά, δημιουργούν κακές αρρώσκες και αυτό δεν υδρώνει το αυτί τους. Τους ενδιαφέρει μόνο ο κέρδος, να περάσουν με το λιγότερο κόστος το καλώδιο από δυτικά στα ανατολικά. Από εκεί και πέρα, ο αποκορονιώτητος λαός θα δει το περιβάλλον να καταστρέφεται, την περιουσία του να απαξιώνεται, χωρίς να έχει κανένα όφελος. Θα συνεχίσει να ζει στην ενεργειακή φτώχεια, θα συνεχίσει να ζει και να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα με τους λογαριασμούς. Σε 500 οικογένειες κάθε μέρα κόβει η ΔΕΗ το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα. Πολλοί είναι